Θέλω να το καθελόριζε η Τουρκία, το ξέρετε. Το καθελόριζο είναι μια πολύ, πολύ πονεμένη ιστορία. Διότι η χάραξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αποκλεί την Τουρκία, εφόσον το καθελόριζο είναι ελληνικό έδαφος, αποκλεί την Τουρκία... Από το να κάνει κάτι αυτή μόνη της. Όχι, αποκλεί την Τουρκία σε έξοδο προς τη Μεσόγειο. Έτσι, σε έξοδο προς τη Μεσόγειο. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό και τώρα... εάν το καθελόριζο θεωρητικά ήταν τουρκικό, τότε οι Τούρκοι θα είχαν μια τεράστια διέξοδο προς τη Μεσόγειο, κύριε Κούβελα. Και βλέπετε ότι έρχεται τώρα ο Νταβούτογλου, αυτός ο πόνιρος υπουργός των εξωτερικών, που έρχεται χαμογελαστό στην Αθήνα και ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει στη Θράκη και στην Αθήνα «αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου». Αισθάνεται σαν στο σπίτι του στην Αθήνα. Τέτοιο θάρρος του έχουν δώσει όλοι αυτοί, να αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Λοιπόν, εσύ θα έρθεις λοιπόν σαν στο σπίτι μας τώρα και θα μας κάνεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναρίου χώρου, να πετάνε τα αεροπλάνα από εδώ, από εκεί και να μην διαμαρτύρεται κανένας και να κουνάμε και να βλέπουμε τα αεροπλάνα να πετάνε πάνω από το Αιγαίο και να τους κουνάμε το μαντίλι. Εμείς τι είναι αυτό το πράγμα? Ο δε Ερντογάν στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Παπανδρέου στην Τουρκία, που πήγε ο Παπανδρέου και είπε τα δικά μας, ότι εμείς φοβόμαστε ότι ναι, η Τουρκία μπορεί να μας πάρει ένα νησάκι. Δηλαδή ο Παπανδρέου το είπε αυτό και είπαμε μπράβο, εντάξει, είπε κάτι. Αλλά δεν το εννοούσε όμως. Ήταν η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε κάτι στους Τούρκους. Είπε κάτι τέλος πάντων. Και εγώ τον χάρηκα τότε. Και όλοι το χαρήκαμε. Όλοι το χαρήκαμε. Το είχαμε συζητήσει και μαζί. Όλοι το χαρήκαμε. Όλοι το χαρήκαμε. Αλλά ξέρετε, ξέρεις κύριε Λαζάρ, όταν εγώ έχω κάνει κάτι κακό εις βάρος σου και μου λες εσύ, αντί να μου πεις, κοίταξε να δεις, μου έγραψε το πορτοφόλι, ε. Μου έγραψε το πορτοφόλι, κύριε Κούβελα. Πρόσεξε καλά, θα σε καταγγείλω στην αστυνομία. Θέλω το πορτοφόλι μου. Αντί να μου πείτε αυτό, μου λέτε, ξέρεις, ρε φίλε, ξέρω ότι μου έχει κλέψει το πορτοφόλι. Θα τα πούμε κάποτε. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, με νομιμοποιείς σε αυτό που λέω. Δηλαδή αυτό που λέει ο Παπανδρέου, ότι κύριε Ερντογάν, φοβάμαι ότι οι Έλληνες φοβούνται ότι θα μας πάρετε ένα νησάκι. Αυτό το πράγμα της που το είπε. Ο Ερντογάν τι έλεγε από μέσα του? Α, το ξέρει αυτός και δεν λέει τίποτα. Το ξέρει και δεν αντιδρά. Φραστικά λέει κάτι. Με την ψυχή του και με την πολιτική του δεν αντιδρά, δεν λέει κάτι. Και ο λαός ο δικός μας λέει, μα τι στο διάολο γίνεται με αυτή την ιστορία? Να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να λέει πλα 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 πλα, να έρχεται στην Αθήνα και να τα ξεχνάνε όλα. Είναι φοβερό. Τι να σου πω. Και σε ό,τι αφορά τώρα, αν θέλετε, και το πετρέλαιο στο Αιγαίο, εγώ θα πω ότι κάποια στιγμή είχαν τυχαία εκεί πέρα ανακαλύψει ένα πολύ μικρό κοίτασμα κάπου εκεί στα ανοιχτά της Θάσου. Το αρχίσαν να το τραβάνε και αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού τώρα πετρέλαιο. Δεν μπορεί να γίνει κατάρρια Ελλάδα, κύριε Κούβελα. Καταλάβατε, δεν γίνεται να γίνει κατάρρια. Τους τόσες εξέδρες θα γεμίσει και τους γλάρους δεν τους σκεφτόμαστε. Πού θα πάνε οι γλάρια, κάθονται πάνω σε εξέδρες των πετρελαίων? Είναι δυνατόν? Το πετρέλαιο ανήκει στα το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του και στους γλάρους του. Μα έτσι είναι. Δεν μπορεί τώρα να τους ενοχλούμε με εξέδρες, με πετρελαιοπηγές, με τάγκερ. Είναι δυνατόν τώρα με τάγκερ? Τάγκερ τώρα μέσα στο Αιγαίο να κυκλοφορούν με πετρέλαιο, είναι δυνατόν? Να επανέλθουμε, μου επιτρέψει λίγο να επανέλθουμε. Και άμα χυθεί το πετρέλαιο και δημιουργήσει καμιά οικολογική καταστροφή, γι' αυτό σου να σκεφτόμαστε όλα. Δεν μπορεί να γίνει κατάρρια Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Και... επανέλθουμε λίγο στο Καστελόριζο. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Νταβούτογλου είπε στην τελευταία επίσκεψή του στην Ελλάδα, εκείνο εκεί το βλακώδε, εκείνο εκεί το απίστευτο πράγμα. Το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο. Άκου, το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο. Και εγώ σου λέω, ρε φίλε, το Καστελόριζο ανήκει στον πλανήτη. Ανήκει στον κόσμο. Ανήκει στο σύμπαν. Και τι έγινε δηλαδή? Δεν ανήκει πρώτα στην Ελλάδα? Δεν ανήκει πρώτα στην Ελλάδα? Και θες εσύ τώρα με τέτοια νοοτροπία και με τέτοια βλακώδη συμπεριφορά και πολιτική να μπει και στην Ευρώπη? Τι να μπει στην Ευρώπη, Τουρκία, με αυτό το στρατιωτικό καθεστώς που έχει? Διότι λέμε ότι η Τουρκία έχει κάνει βήματα ανάκαμψης και τέτοια. Μπορεί να έχει κάνει βήματα ανάκαμψης, αλλά όταν ο Ερντογάν είναι δεμένος χειροπόδαρα από τους στρατιωτικούς, πώς θα μπει στην Ευρώπη? Πάει στην Ευρώπη ο Ερντογάν και τον ακολουθούν οι αξιωματικοί του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας. Αυτούς παίρνει μαζί του. Φανταστείτε τον Παπανδρέου να πάει στην Ευρώπη, να μιλάει με την Ευρώπη, με τη Μέρκελ, με ποιους μιλάει, με τον Σαρκοζή, και να παίρνει τον αρχηγό του Γεθά, τον αρχηγό του Στόλου, τον αρχηγό της αεροπορίας. Πώς θα γίνονται, πώς θα το φαντάζεστε αυτό? Εκεί φτάσαμε. Τι να σας πω τώρα. Και είναι χειροπόδαρα δεμένος
στο βαθύ κράτος που λέγεται κράτος στρατιωτικό, παύλα Ισλαμιστές. Αυτή είναι. Και με αυτούς δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Αυτή σου λέει το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο. Ο Παπανδρέου δεν παίρνει μαζί του αστυνομικούς. Ο Παπανδρέου συνοδεύεται από τους δίδυμους πύργους. Πάγκαλος, Βενιζέλος. Τι να τους κάνεις εξωματικούς, άμα έχεις ένα Πάγκαλο και ένα Βενιζέλο δίπλα σου. Ειδικά ο Πάγκαλος με το εκτόπισμά του, το πολιτικό εννοώ, μην φανταστείτε τίποτα. Κατ' ουσίαν το Βενιζέλο έχει μόνο ως εκτόπισμα βαρύ. Πώς? Το Βενιζέλο έχει ως βαρύ εκτόπισμα ο Παπανδρέου. Ο Πάγκαλος είναι λίγο τώρα τελευταία χαμένος από την πρωτοπορία, από τη δημοσιότητα. Όταν το βλέπω είναι στα μετόπιστα. Να σου πω κάτι. Όταν βλέπω ότι κλονίζεται η κυβέρνηση, αμολάει μια ρουκέτα. Το προηγούμενο διάστημα είχε μολύσει πολλές, γι' αυτό προφανώς τον κρατούν στα μετόπιστα τώρα, μήπως και χρειαστεί για αργότερα. Ναι. Αλλά θα μιλήσει, είμαι σίγουρος ότι θα μιλήσει. Βέβαια, δεν μπορεί να το κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι. Δεν μπορεί να το κλείσει το στόμα. Περιμένετε. Τι μήνα έχουμε τώρα, Σεπτέμβριο. Έχουμε 8 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου όλο και κάτι θα πει. Όλο και κάτι. Πάντως έχω πληροφορία ότι δεν θα ανέβει στην έκθεση ο Πάγκαλος. Πώς? Δεν θα ανέβει στην έκθεση ο Πάγκαλος. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα, κύριε Κουβέλα. Μη θέλετε. Δεν θα ανέβει. Μη θέλετε. Από αυτή την άποψη είναι προφυλαγμένος. Μη θέλετε τώρα να ακούει. Είναι προφυλαγμένος. Αφήστε με τώρα. Είναι προφυλαγμένος. Αφήστε με τώρα που είχαν χάσει οι Σκοπιανοί τυχή κατά τα πόδια του όταν ο Νίμιτς του χαρακτήρισε Σλάβους. Παρασκευή μέρα, Δευτέρα ξεκινούσε η δίκη στη Χάγη. Η δίκη για την καταγγελία που έκαναν τα Σκόπια για παραβίαση της διάμεσης συμφωνίας στην Ελλάδα. Δευτέρα ξεκινούσε η δίκη. Την Δευτέρα την ίδια ημέρα ο Πάγκαλος στο Mega Channel έλεγε ότι ας ονομάζουν οι Σκοπιανοί όπως θέλουν. Όπως θέλουν. Όπως θέλουν ας ονομάζουν. Ενώ οι Σκοπιανοί είχαν χάσει τη γη κατά τα πόδια τους όταν τους είπε ο Νίμιτς Σλάβους. Γιατί πάρα πολύ απλά ο άνθρωπος είπε ότι είναι Σλάβοι, πολύ κακώς χρησιμοποιούν το Μέγα Αλέξανδρο, πολύ κακώς χρησιμοποιούν τα αρχαιοελληνικά μακεδονικά σύμβολα κτλ. Έχουν χάσει την μπάλα οι Σκοπιανοί, αντιλαμβάνεστε ότι αισθάνονται το ένα πόδι εκεί, το άλλο χέρι εκεί. Και βγαίνει ο Πάγκαλος και λέει. Και έρχεται ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως για να τους πει: Εντάξει, ρε παιδιά, θα λέγεστε όπως θέλετε. Γιατί ξέρετε κάτι για εμάς. Μπορεί ο κύριος Πάγκαλος να είναι ο συμπαθής κύριος, ο οποίος κατά καιρούς αμολάει και μια ρουκέτα, όπως πολύ ωραία το είπατε και πολύ χαρακτηριστικά το είπατε πριν. Και ότι κανένας από εμάς, όταν λέει τέτοιες ρουκέτες, δεν τον πολύ παίρνει στο σοβαρά. Αλλά για τους Σκοπιανούς, για τους Ιταλούς. Είναι βούτυρος ο ψωμίτης. Για τους Βουλγάρους, για τους Ευρωπαίους, για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ο κύριος Πάγκαλος δεν είναι ένας ευτραφής συμπαθής κύριος που αμολάει ρουκέτες. Είναι ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως. Και όταν ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως λέει κάτι τέτοιο τόσο πολύ σημαντικό, τότε ουσιαστικά τι κάνει. Ουσιαστικά τι κάνει. Τους έσωσε την ψυχολογία εκείνη την ημέρα. Είχαν χάσει τη γη κατά τα πόδια τους, ήταν έτοιμοι να γκρεμιστούν οι Σκοπιανοί και τους έπιασε μόνος του. Αντιλαμβάνεσαι τι σας λέω. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ήταν προφητικά τα λόγια του και τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως ακούω πράγματα που δεν μου αρέσουν σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Ακούω πράγματα που δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι, διότι έχω συγκεχημένες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά την ερχόμενη Τετάρτη που θα είναι εδώ κοντά, που θα είναι μαζί μας από το Σικάγο, ο κύριος Παπαδόπουλος, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερες πληροφορίες να πούμε και ελπίζω ότι δεν θα στεναχωρήσουμε πολύ τον κόσμο. Αλλά μην περιμένετε ότι δεν θα στεναχωρήσουμε και καθόλου τον κόσμο. Δυστυχώς. Ορίστε. Παρακαλώ. Πείτε μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Γίνεται ένας αγώνας από το λαό μας. Όταν δεν μπορεί ο λαός να καταλάβει αυτή την πολιτική και έρχεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο ολόκληρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και λέει: Πάρτε τώρα, παιδί μου, το όνομα δεν βαριέσαι. Μου θυμίζει μια παλιά ρίση. Ποιος θα θυμάται το όνομα μετά από 10 χρόνια. Ναι, αλλά το θυμάται το όνομα μετά από 20 χρόνια. Και θα το θυμάται για πάντα. Αλίμονο, εάν τώρα δεν πολιτευτούμε σωστά. Και αλίμονο, αν το Σκοπιανό γίνει κυπριακό πρόβλημα. Μα δεν πολιτευόμαστε σωστά, κύριε Κούβελα. Δεν πολιτευόμαστε σωστά. Αυτό είναι. Δεν πολιτευόμαστε σωστά. Δεν πολιτευόμαστε σωστά. Δεν πρέπει με τίποτα να δεχθούμε να γίνει συζήτηση περί του ονόματος. Εμείς, κύριε, δεν σε αναγνωρίζουμε ως κράτος. Δεν μπορεί να ζήσει αυτό το κράτος. Δεν μπορεί να ζήσει αυτό το μόρφωμα χωρίς την αναγνώριση της Ελλάδας.
Ας το αναγνωρίσει η Κίνα, ας το αναγνωρίσει το Πακιστάν, ας το αναγνωρίσει το Αφγανιστάν. Μέρκελ, δεν μπορεί. Η Μέρκελ, ό,τι θέλει. Μέρκελ... Ναι, εντάξει. Το τρίτο Ράιχ, το τέταρτο Ράιχ. Εμείς να μην το αναγνωρίσουμε. Ξέρετε ότι, δεν θα μπορέσει ξέρετε ποτέ, ότι την προπερασμένη εβδομάδα σε τηλεοπτική τη συνέντευξη πάλι είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Και λέω πάλι διότι τα είχε αποκαλέσει η Μακεδονία και το 2007 ενώπιον του Κώστα Καραμαλή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το θυμάμαι είμαι... χαρακτηριστικά, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Μπράβο, και προχθές έλεγε για τη Μακεδονία. Το θυμάμαι, ότι... το θυμάμαι, το θυμάμαι. Τουλάχιστον τότε ο Καραμαλής είπε, δεν μπορεί να μην αντέδρασε μπροστά στη Μέρκελ και ίσως καλά έκανε που δεν αντέδρασε, αλλά είπε ότι αν δεν αλλάξετε πολιτική, δεν βλέπετε ούτε Ευρώπη ούτε ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν δέχεται τίποτα, καμία σύνταξη. Το είχε πει ο Καραμαλής τότε. Τουλάχιστον το είχε πει έτσι. Για τους Έλληνες είμαι σίγουρος. Για τους Έλληνες πρωθυπουργούς όχι. Να είστε καλά. Κι εγώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε ευχαριστώ μαζί μας, κύριε Κουβέλα. Αύριο. Αύριο μαζί. Αύριο θα κλείσουμε την εβδομάδα με χαμόγελο και αισιοδοξία. Φίλες και φίλοι. Μέχρι αύριο, καλά να περνάτε. Γεια χαρά σε όλους.